Κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, άλλος ένας πολιτικός που είναι και δημοσιογράφος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Είναι πράγματι μια θλιβερή ημέρα για όλους μας. Δεν δολοφονήθηκε μόνο ο Σοκράτης, δολοφονήθηκε το επάγγελμά μας. Είναι ένας εκφοβισμός. Εγώ μέσα μου, χωρίς να είμαι πλέον ειδικός, έχω αποκλείσει το τρομοκρατικό κτίριμα. Πιστεύω ότι είναι ένα συμβόλαιο θανάτου. Κάπου ενόχλησε, κάποιο γκάλο πάτησε. Ήταν και από τους ρηψοκίνδυνους χαρακτήρες. Δηλαδή ο Σοκράτης έμπαινε στα πολύ βαθιά, αγνώντας τις καθαρίες. Και αυτό δείχνει θάρρος. Έχω την αίσθηση ότι είναι θύμα αυτού του θάρρους, που έχει το επαγγελματικό θάρρος, που όλο και λείπει περισσότερο από το επάγγελμά μας. Και αυτό κάνει ξεχωριστό το ρόλο που διαρωμάτισε ο Σοκράτης ο Γκόλιας τα τελευταία χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου σηματοδοτούνται εξελίξεις και μετά από το γεγονός αυτό, δηλαδή σε μια περίοδο με μέσο κρίσης, με την ενημέρωση να πλήττεται και δεν του παρόντος να πούμε γιατί, το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, με λιγότερους μαχητικούς δημοσιογράφους, με λιγότερο διερευνητικό και ερευνητικό ρεπορτάζ, και τώρα έρχεται ορισμός της φήμωσης. Μέχρι τώρα είχαμε φήμωση. Νίκο, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα χτύπημα τρομοκρατικό που δεν έχει διάσταση. Ότι το ίδιο πιστεύω και εγώ. Πιστεύω όμως ότι θα λειτουργήσει αυτόματα η πράξη σε όλους. Δηλαδή, από τώρα, η γυναίκα του καθενός από εμάς, που λέει, κοίταξε, σε παρακαλώ, λίγο πιο προσεκτικός, λίγο αυτό, μη έτσι, είναι αυτόματα αντανακλαστικά. Είναι ανθρώπινα αυτόματα αντανακλαστικά. Όμως πιστεύω και η πολιτεία έχει ένα δικό της κομμάτι ευθύνης που δεν θωρακίζει ορισμένα πράγματα. Ο Σοκράτης για εμένα δεν έφυγε για την ιδιότητά του ως Γενικός Διευθυντής του δυναμικότερου ίσως σταθμού. Δεν έφυγε για τον σχολιασμό της τηλεφωνικής του έκπομπης. Εγώ πιστεύω ότι έφυγε για την δημοσιογραφική του δράση στην ιστοσελίδα. Εγώ νομίζω αυτό ήταν που ενόχλησε κάποιους. Αυτό ήταν ο πυροκροτητής, δηλαδή, σε αυτό το οποίο συνέβη. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι και εκεί η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες προστασίας κάποιων νέων ανθρώπων, αλλά και μεγαλύτερων στο... Κύριε Πρόεδρε, πάντως αυτό δεν αφορά μόνο ούτε το διαδίκτυο ούτε το Σοκράτη, αφορά τη δημοσιογραφία συνολικά. Αυτό είναι το νομίζω το μήνυμα που στέλνουν οι δολοφόνοι, έτσι. Το αποτέλεσμα της δολοφονίας αυτό. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι, κοίταξε, σε όλα υπάρχει ένα όριο. Πήγε σε αυτά τα όρια και ο Σοκράτης ούτως ή άλλως είχε αποφασίσει να λειτουργεί εκτός ορίων. Γιατί εδώ που τα λέμε, ο πρωταθλητισμός γίνεται μόνο αν κάνεις εκτός ορίων δράση. Από την άλλη, δεν μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό ή να ξεφύγει από τα φυσικά του όρια να έχει και την προστασία από πλευράς πολιτείας. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Και δεν θα μπορούσε ποτέ ο Σοκράτης από το χαρακτήρα του να πάρει αστυνομικούς προστάτες δίπλα του. Απλώς λέω ότι η δημοσιογραφία χωρίς όρια, αυτό που λέμε ανεξέλεκτη, δηλαδή δεν πιάνεται, ρε παιδί μου, ο Σοκράτης δεν πιανόταν. Ήταν μαχητικότατος, αλλά έχει υπόψη σχετικά διονύς. Όταν του έστελνες μία διάψη, του λέξες αυτό και αυτό δεν είναι έτσι, αμέσως έπαιρνε στα πολιτική επιστολή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωσή σας. Δεν το κάνουν άλλοι. Όμως, εκκινεί το πάντα εκτός ορίων, τα πάντα στο κόκκινο. Δηλαδή, το αυτοκίνητο έχει το ρελαντί, που είναι η πλειονότητα μεσογράφων, έχει τις κανονικές στροφές και έχει το κόκκινο. Από την άλλη, κύριε Πρόεδρε, οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την ερευνητική δημοσιογραφία, ο Σοκράτης και ο κάθε Σοκράτης, και εύχομαι να υπάρχουν πολλοί Σοκράτηδες, το ζήτημα είναι το εξής. Έρχονται να καλύψουν κενά της πολιτείας. Δεν θα υπήρχαν τόσα σκάνδαλα. Δεν θα υπήρχε τόσο αναγκαιότητα του να είσαι στο κόκκινο, όπως είπατε λίγο νωρίτερα, αν η πολιτεία έκανε καλά τη δουλειά. Όχι μόνο αυτό, αλλά νομίζω και το κόκκινο έχει. Όσο τα σκάνδαλα είναι μεγάλα, όσο τα σκάνδαλα είναι πολύπλοκα, τόσο τα σκάνδαλα θα έχουν ισχυρότερα όπλα. Πιο επαναληπτικά. Αυτό το καταλάβουμε. Πλέον έχουμε μπει σε μία σειρά αποκαλύψεων σκανδάλων πολλών δις που φύγουν πολύ υψηλά πρόσωπα, καταστάσεις. Οπότε λοιπόν κάποιοι έχουν αποφασίσει να πατάνε σκανδάλι. Και πιστεύω ότι σήμερα ήταν ο Σοκράτης ο Γιώλιας και ότι αύριο θα προγραμματιστούν
κάποιοι άλλοι. Το ζήτημα ακριβώς, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό. Δηλαδή ότι η ερμηνεία του κόκκινου, είπατε πριν ότι ο Σωκράτης ο Γκιόλιας μπήκε στο κόκκινο. Η ερμηνεία του κόκκινου είναι υποκειμενική για τον καθένα. Δηλαδή οποιοδήποτε θίγεται από τη δημοσιογραφία, από τον τύπο, μπορεί να θεωρήσει ότι οποιοδήποτε δημοσιογράφος έχει παραβεί το κόκκινο. Άρα συνεπώς του στέλνει το δολοφόνος στις 5.30 ώρα το πρωί για τα περαιτέρω. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει τι θέλει. Εμείς είναι πώς λειτουργούμε. Είναι απόφαση, Μπάμπη μου. Το ξέρεις ότι και εμείς, είδος ήταν γενικότερα μας χρόνια. Βεβαίως. Τότε με τη Λιβυρέ βγαίναμε όχι στο κόκκινο, στο βαθύ κόκκινο. Τι είναι. Ναι. Και όποιο πάρει ο χάρος. Απλώς τότε δεν υπήρχε η τέτοια αντίδραση και η τέτοια οργάνωση. Αυτή τώρα, η μέθοδη. Ναι. Όποιος φύγεται, μπαμ, μπαμ. Και είναι πολύ επαγγελματικό. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα βγει η έρευνα. Και... Πάντως είναι ανάγκη να βγει η έρευνα και να βρούμε ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος και ο φυσική βέβαια. Εμένα μου θυμίζει χτύπημα Ιταλικής μαφίας. Δεν νομίζω ότι είναι ένα απλό χτύπημα. Ή κάποιοι οποίοι έχουν μαθητεύσει τέτοια πράγματα. Αλλά είναι σαφώς ένα χτύπημα οργανωμένο κλίμα. Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα σας ευχαριστώ τη θλίψη μου για την οικογένεια και για τη μεγάλη μας οικογένεια δημοσιογραφική. Να είστε καλά.